Christos, Elena, wonderful to have you here in Dubai. Tell me, why did you decide to come to Dubai this year with your horses? Οι ιδιοκτήτες ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Τα λόγα τους τα προπονώ εγώ και έτσι ήρθαμε. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το επίπεδο και θέλουμε να, πρώτα απ' όλα να κάνουμε τη συμμετοχή και δευτερευόντως να κάνουμε, αν μπορούμε να διακριθούμε. Και το κυριότερο απ' όλα έχουμε ένα κοινό που είναι η άμμος, η πίστα. And you ran Revamp already. It was a bit of a strange race. The winner just went, and most of the other horses they couldn't get involved. I guess for you the same. Είναι ένα άλογο το οποίο δυσκολεύεται αν δεν βρει την κούρσα του. Του αρέσει να ακολουθεί με τα μπροστά στην κούρσα, δηλαδή του αρέσει να είναι στη μέση και πάνω. Δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό, με αποτέλεσμα να φάει πάρα πολύ άμμο και να μην θέλει να τρέξει. And tell me about Ahartis, because his career record in Greece is very good. Ο Ahartis είναι ένα όντως καλό άλογο. Οι καλές του επιδόσεις ήταν μετατριετή. And tell me about you. What are your big achievements racing in Greece? Ήμουνα πάνω από 10 χρόνια πρώτος προπονητής. Έχω τερματίσει πάνω από 10 χρόνια πρώτος προπονητής. Βέβαια δεν είναι δύσκολο αυτό, γιατί το level είναι πολύ μικρότερο. Από τη... Είχατε πολλά άλογα από τις και, ναι, και πάντα είχα περισσότερα άλογα από τους υπόλοιπους. Και έχω πάρει όλες τις μεγάλες κούρσες που υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετές φορές. But I guess your dream is to succeed outside of Greece, to have a winner outside of Greece. Το όνειρο κάθε επαγγελματία. This would be the dream of any professional. Δεν έχουμε την τύχη να έχουμε... Έχουμε φανταστικό υποδρόμιο. Πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει έρθει και να μην του αρέσει. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κράτος το οποίο να το προσπαθεί. Δεν έχουμε το κράτος, δεν έχει βοηθήσει ποτέ τον υπόδρομο. Θα ήταν ευκαιρία να οι διοργανωτές του Ντουμπάι να έβλεπαν αυτό το χώρο. Είναι θαυμάσιος.